Τι τώρα μηχανία και προβληματισμό προκαλεί κυρίες και κύριοι η φανερή πλέον εικόνα του κατακερματισμού των πολιτικών δυνάμεων που αποτυπώθηκε και στο βαρόμετρο της Public Issue για τον Sky και την Καθημερινή. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα, αλλά δεν είναι αυτοδύναμη. Το Πασόκ παραμένει καθιελωμένο σε ιστορικά χαμηλά, ενώ η Βουλή αναμένεται να είναι ένεα κομματική. Παγιώνεται η εικόνα κατακερματισμού του πολιτικού συστήματος στο βαρόμετρο της Public Issue που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Sky και της Καθημερινής. Σύμφωνα με τα ευρήματα του βαρόμετρου, προκύπτει ένα κομματική βουλή χωρίς αυτοδυναμία. Στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής των πολιτικών κομμάτων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 25%, η Δημοκρατική Αριστερά 15,5%, ο ΣΥΡΙΖΑ 12%, ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 11,5%, 5ο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 11%, 6,5% παίρνουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, 4% ο λαός, 3,5% οι οικολόγοι, 3% η Χρυσή Αυγή, 2% η Δημοκρατική Συμμαχία, 1% η Ανταρσία και 5% τα λοιπά κόμματα. Για πρώτη φορά υπάρχει τόσο μεγάλη ρευστότητα στο πολιτικό χάρτη της χώρας. Αποδεικνύει τη διάθεση όμως των πολιτών να ψηφίσουν με ωριμότητα και όχι με ευκολία να καταψηφίσουν. Για την αναγκαιότητα διεξαγωγής εκλογών, το 61% απαντά ότι μάλλον χρειάζεται, το 36% ότι μάλλον δεν χρειάζεται και το 3% δεν έχει γνώμη. Σε αντίθεση όμως με τις δημοσκοπήσεις, η ψήφος στις εκλογές έχει άμεσες συνέπειες. Το δίλημα αυτών των εκλογών είναι καθαρό. Αυτοδυναμία, Ευρώπη και σταθερότητα ή ακυβερνησία που θα ρίξει τη χώρα σε ακόμη μεγαλύτερη περιπέτεια. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, πολιτικό προσωπικό της εξουσίας των μονοπωλίων δεν θα γίνει. Γιατί ξέρετε, η κυβέρνηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά το πολιτικό προσωπικό της εξουσίας του κεφαλαίου των μονοπωλίων. Μόνο ακραίος μαζοχισμός μπορεί να οδηγεί στη σκέψη για πρόωρες εκλογές. Είναι η ώρα να ανατραπείτε για να μην οδηγηθούμε σε αυτές τις δύο εκδοχές. Θα ήταν ευχής έργων και ευλογία να είχαμε καταφέρει να σας ανατρέψουμε το Μάιο του 10. Σε ό,τι αφορά τη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, μόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο. Ο Φώτης Κουβέλης συγκεντρώνει 54 θετικές γνώμες εναντί 39 αρνητικών. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει 37 θετικές γνώμες εναντί 61 αρνητικών. Ο Βαγγέλης Βενιζέλος έχει 30 θετικές εναντί 69 αρνητικών. Ο Αντώνης Σαμαράς 28 θετικές εναντί 70 αρνητικών. Η Αλέκα Παπαρίγα 26 θετικές εναντί 72 αρνητικών. Η Ντόρα Μπακογιάννη 19 θετικές εναντί 80 αρνητικών. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης 19 θετικές έναντι 79 αρνητικών και τελευταίος ο Γιώργος Παπανδρέου με 10 θετικές και 89 αρνητικές γνώμες. Ο προεκλογικός αγώνας ξεκινάει πάρα πολύ άσχημα. Τα κόμματα των μαγικών λύσεων και του ακραίου λαϊκισμού έχουν βρει τρόπο να τετραγωνίσουν τον κύκλο. Η δε κυβέρνηση κινδυνεύει να δώσει επιχειρήματα σε εκείνους που στρέφονται και εναντίον του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας, αλλά και εναντίον της συμμετοχής της Ελλάδος στο σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης. Το 86% των ερωτηθέντων δηλώνει δυσαρεστημένο από την κυβέρνηση, εναντί ενός ποσοστού 13% που δηλώνουν ικανοποιημένοι. Επίσης, το 66% των πολιτών δεν εμπιστεύεται τον Πρωθυπουργό για τη διαχείριση των προβλημάτων της οικονομίας, εναντί ενός ποσοστού 32% που τον εμπιστεύονται. 9 στους 10 πολίτες εκτιμούν ότι η προσωπική οικονομική τους κατάσταση έχει χειροτερέψει τον τελευταίο χρόνο και μόλις το 8% δηλώνει ότι έχει παραμείνει ίδια. 5 τώρα από τους διαγραφέντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας επέστρεψαν στο κόμμα με απόφαση του Αντώνη Σαμαρά. Την ίδια ώρα το ΠΑΣΟΚ στείνει κάλπες σε όλη τη χώρα για τις εκλογές της Κυριακής με τον Βαγγέλη Βενιζέλο να επιζητεί τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή. Πάντως, 5 από τους διαγραφέντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να οδεύουν προς τη Δημοκρατική Αριστερά του Φώτη Κουβέλη. Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της Κυριακής μπήκε το ΠΑΣΟΚ. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος, θα λειτουργήσουν 768 εκλογικά κέντρα. Θα στηθούν 1.074 κάλπες. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ξεκινήσει όταν πιστοποιηθεί το 25% των ψήφων και όποιος θέλει να βρει τον κατάλογο των εκλογικών κέντρων πρέπει να επισκεφθεί το pasok.gr. Στόχος από τη διαδικασία της Κυριακής είναι να εμφανιστεί πως παρά τα προβλήματα το ΠΑΣΟΚ μπορεί και πάλι να προκαλέσει το ενδιαφέρον των πολιτών και γι' αυτό με αγωνία οι επιτελείς του Ευάγγελου Βενιζέλου αναμένουν τον αριθμό εκείνων που θα πάνε στις κάλπες. Η Άννα Διαμαντοπούλου ζήτησε μεγάλη συμμετοχή στην εσωκομματική διαδικασία και επιτέθηκε στη Λούκα Κατσέλη και το Χάρη Καστανίδη μιλώντας στο Μέγκα. Το ΠΑΣΟΚ την Κυριακή κρίνονται πολλά. Έχει μεγάλη σημασία. Οι άνθρωποι που πιστεύουν στην ανάγκη
αναδιάταξης του χώρου, αναδιάταξης της παράταξης, γιατί ο χώρος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το κέντρο και η σκεπτόμενη αριστερά, αυτός ο χώρος πρέπει να επανεκφραστεί και να αναδιαταχθεί. Στη Νέα Δημοκρατία επέστρεψαν μετά από απόφαση του Αντώνη Σαμαρά, η Μανώλης Κεφαλογιάννης, Θεόφιλος Λεονταρίδης, Αστάσιος Καρυπίδης, Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος, Ζήσης Τζικαλάγιας, οι οποίοι ψήφισαν ναι στους εφαρμοστικούς νόμους παρά το ότι είχαν ταχθεί κατά του μνημονίου. Ναι, η Νέα Δημοκρατία και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να αντιμετωπίσει κατάματα αυτό το ζήτημα της πολυδιάσπασης του παραταξιακού χώρου και ενδεχομένως δεν είναι αργά να αναλυθούν κάποιες συνολικές πρωτοβουλίες σε αυτήν την κατεύθυνση. Από τις εκλογικές τους περιφέρειες αναμένεται να ανακοινώσουν την προσχώρησή τους στο κόμμα του Πάνου Καμένου ανεξάρτητοι Έλληνες, ή Κώστας Μαρκόπουλος και Χρήστος Ζώης. Την ίδια ώρα ο κύριος Καμένος συνεχίζει τις επαφές του με διαγραφέντες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με στόχο να συστήσει κοινοβουλευτική ομάδα. Με τη Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με εκλογικά? Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Ούτε προεκλογικά ούτε μετεκλογικά. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει και έχει επιλέξει ο κ. Σαμαράς καταρχήν, έτσι, να ακολουθήσει μια γραμμή με την υπογραφή του δεύτερου μνημονίου, να συγκυβερνήσει με τον ΠΑΣΟΚ και μάλιστα να κάνει έκπτωση στην εθνική κυριαρχία της χώρας. Κινητικότητα όμως υπάρχει και στη Δημοκρατική Αριστερά, καθώς ένα βήμα πριν την ένταξή του στο κόμμα του Φώτη Κουβέλη βρίσκονται οι Γιάννης Αμυρίδης, Ηλίας Θεοδωρίδης, Τσετίν Μάτατζη, Γιάννης Μιχελογιαννάκης και Γιώργος Παπαμανόλης, που έχουν διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ. Οι πέντε συναντήθηκαν με τον κύριο Κουβέλη και διαπιστώθηκαν ταυτόσιμες απόψεις σε πολλά ζητήματα, όπως είπαν. Κατερίνα Κρυβοπούλου, καλησπέρα. Νομίζω ότι είναι εμφανής πλέον η αμηχανία και ο έντονος προβληματισμός τόσο στη Συγκρού όσο και στην Υποκράτους και φαίνεται να διαμορφώνεται ένα εντελώς απρόβλεπτο πολιτικό σκηνικό στο οποίο πιστεύω, Κατερίνα, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κανείς εκτιμήσεις. Βεβαίως. Και καταρχάς έχουμε το εξής πρωτόγνωρο. Για πρώτη φορά στη σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας, τα δύο πρώην μεγάλα κόμματα, όπως φαίνεται, τα παραδοσιακά κόμματα εξουσίας, πάνε στις εκλογές τόσο τραυματισμένα και στα όρια της διάσπασης, έτσι. Στην πραγματικότητα είναι δύο Νέες Δημοκρατίες και δύο ΠΑΣΟΚ. Και άπειρα κόμματα της αριστεράς, αλλά αυτό δεν είναι καινούριο. Το καινούριο είναι η αποδόμηση των δύο μεγάλων. Και αυτή η αποδόμηση είναι που προκαλεί κατά συνέπεια και αυτό τον πρωτόγνωρο, τον πρωτοφανή κατακαιρματισμό. Δηλαδή έχουμε διασπασμένη και την κεντροδεξιά και την κεντροαριστερά. Και αν κρατάει ο Σαμαράς, είναι επειδή κυβερνά λίγο καιρό, έτσι. Και είναι ένα μεγάλο ζητούμενο, ερώτημα μάλλον, Κατερίνα, πλέον η αυτοδυναμία για τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ τώρα θεωρείς ότι μπορεί να συσπυρώσει τη βάση, τους ψηφοφόρους του υπό τη νέα ηγεσία? Το ΠΑΣΟΚ είναι στην πιο δύσκολη φάση, στην πιο δύσκολη στιγμή του. Για το ΠΑΣΟΚ δεν το συζητάμε, όπως βλέπουμε, δηλαδή αν αποτιμήσουμε τα νούμερα του βαρόμετρου, τα ευρήματα, φαίνεται ότι αποτυπώνεται αυτό που πολλοί αναλυτές αναρωτιούνται εδώ και αρκετό καιρό, μήπως δηλαδή έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο. Το ΠΑΣΟΚ, από το ΠΑΣΟΚ Πλάς στο ΠΑΣΟΚ Πλάτς, που λέει και ο Κούτρας, ή στο ΠΑΣΟΚ Μπραφ, έτσι. Λοιπόν, ασφαλώς, όπως σήμανα τον άκουγα το πρωί και ο Γιάννης ο Μαυρής, προφανώς και είναι μεταβλητή η δείκτες αυτή, έτσι. Τα γεγονότα τρέχουν, την Κυριακή έχουμε τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της Κατσέλη δεν έχει μετρηθεί ακόμη και μέχρι τις εκλογές δεν ξέρει κανείς τι άλλο μπορεί να συμβεί σε όλα τα μέτωπα και πώς μπορεί να επηρεάσει τις διαθέσεις του εκλογικού σώματος. Το βέβαιο είναι ότι τα κομματικά επιτελεία δεν έχουν ξεδιπλώσει ακόμα τις στρατηγικές τους, έτσι. Ναι, αν και δεν θα πρέπει να περιμένουμε εκπλήξεις, νομίζω. Το βέβαιο είναι πάντως ότι η κατάσταση είναι η κατάσταση πλήρους ανατροπής. Έχουμε τα πάνω κάτω κυριολεκτικά και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η ρευστότητα. Ίσως και το αδιέξοδο, θα τολμούσα να σου πω. Παρά το γεγονός ότι μπορεί να παρερμηνευτεί αυτό ή και να παρεξηγηθεί έτσι. Ποιο εννοείς ως αδιέξοδο? Εννοώ το πώς θα είναι η Βουλή. Το βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο δημοσκοπικά. Την επόμενη μέρα δεν βλέπουμε, όχι ως προς τη διάταξη των δυνάμεων, αλλά ως προς τη διακυβέρνηση. Δηλαδή, τι κυβέρνηση θα έχουμε, πολύ απλά. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι οι πολίτες στρέφονται κυρίως στην αποδοκιμασία. Ακριβώς. Έτσι, θέλουν να τιμωρήσουν. Γι' αυτό και μειώνεται και η εποχή, όπως είδαμε και χθες και σήμερα στο βαρόμετρο. Και είναι ξεκάθαρο ότι όποιος δηλώνει αντιμνημονιακός, είτε είναι είτε δεν είναι. Γιατί παίζει και αυτό, υπάρχει και αυτό, στο τοπίο κερδίζει. Από εντάξει. Την άλλη όμως, Κατερίνα, αρκεί αυτό? Θέλω να πω, το όχι στο μνημόνιο συνιστά πολιτική πρόταση? Το όχι στο μνημόνιο είναι πολιτική στάση. Η διαχείριση αυτού δεν έχει σχηματοποιηθεί.
σε πολιτική πρόταση, Σία μου. Στην πραγματικότητα το αντιμνημονιακό είναι το κατακαιρματισμένο. Αν το δούμε σε μια δεύτερη έτσι, ανάγνωση. Δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, το αντιμνημονιακό του Καμένου με το αντιμνημονιακό του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Ούτε η Κατσέλη είναι για το ΠΑΣΟΚ, ότι είναι ο Καμένος για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι αυτή η ρευστότητα. Τόσο μεγάλη που θολώνει τα πάντα. Πάντως, ό,τι είναι ασταθές, καλό δεν είναι συνήθως. Συνήθως επίσης η ρευστότητα είναι και μήτρα γεγονότων και εξελίξεων. Έχουμε μπει σε μια φάση μεταβατική και θα έχουμε και κλειδονισμούς και εντάσεις και διασπάσεις και ανασυνθέσεις όμως. Δηλαδή όλα. Το θέμα είναι που θα βγάλει όλο αυτό, Κατερίνα. Εσύ μου, αυτό πια είναι απόκειται στην ωριμότητα των κομμάτων, αλλά πρωτίστως κιόλας στην ωριμότητα των πολιτών, νομίζω έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα Κρυβοπούλου.